Χαίρετε και καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα από τον gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σκυτάλη παίρνει σήμερα ο δεύτερος ημιτελικός του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος μεταξύ της παγκόσμιας πρωταθλήτριας Γερμανίας και της οικοδέσποινας Γαλλίας. Η αναμέτρηση διεξάγεται στο βελοντρόμι της Μασσαλίας στις 10. Πάμε στην πρώτη κατά σειρά μας κάρτα για να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί το σύστημα αποδόσεων αλλά και οι βασικές αγορές που αφορούν τον αγώνα. Η νίκη της Γερμανίας παίζεται στο 2,70. Ισοπαλία σε family απόδοση και νίκη των Γάλλων στο 2,55. Μάλιστα, στο αρχικό σετ η Γαλλία ήταν το οριακό outsider πλέον και μετά τις απουσίες που προέκυψαν στη Γερμανία υπάρχει αντιστροφή ρόλων. Το under τιμάται στο 1,45 ενώ το over στο 2,15. Η Γερμανία πήρε το εισιτήριο για το ημιτελικά με περιπετειώδη τρόπο απέναντι στην Ιταλία, επικρατώντας 6-5 στα πέναλτι, συνεχίζοντας με αυτόν τον τρόπο το θετικό σερί της όταν η πρόκριση κρίνεται στην ψυχοφθόρο διαδικασία. Η ομάδα του Ιωακίμ Λεβ έχει ως ζητούμενο απόψε να ξεπεράσει τα προβλήματα που προέκυψαν καθώς ο ηγέτης της άμυνας Χούμελς είναι τιμωρημένος. Ο μοναδικός κλασικός φορ του ρόστερ Μάριο Γκόμες χτύπησε, ενώ η σημαντική μέση Κεντήρα και Σβάινστάιγκερ είναι αμφίβολη. Η παγκόσμια πρωταθλήτρια βρίσκεται σε ημιτελικό μεγάλης διοργάνωσης για έκτη διαδοχική φορά. Ωστόσο, μόνο δύο προκρίθηκαν στον τελικό, σηκώνοντας την κούπα στη μία το 2014 στα γήπεδα της Βραζιλίας. Οι τρεις εξ αυτών εμφάνισαν goal-goal και over, ενώ οι τέσσερις κρίθηκαν στην κανονική διάρκεια. Ο μοναδικός που χρειάστηκε το έξτρα 30 λεπτό ήταν ο ημιτελικός στο Μουντιάλ του 2006, όπου αποκλείστηκε από την Ιταλία στο σπίτι της με 2-0 στην παράταση. Η οικοδέσποινα Γαλλία είχε το ευκολότερο έργο έως τα ημιτελικά, αφού στα νοκάουτ αντιμετώπισε Ιρλανδία και Ισλανδία, που δεν προέβαλαν ιδιαίτερη αντίσταση. Μάλιστα, οι τρικολόρες στα προημιτελικά πραγματοποίησαν την καλύτερη τους εμφάνιση, διασύροντας τους Ισλανδούς με 5-2. Το σύνολο του Didier Deschamps για να βρεθεί στον τελικό της 10ης Ιουλίου καλύτερα να ξεπεράσει την αρνητική παράδοση που διατηρεί απέναντι στην Γερμανία, καθώς και στις 4 επίσημες συγκρούσεις τους ιτήθηκε, ενώ στις 3 εξ αυτών κρινόταν πρόκριση. Συγκεκριμένα, οι Γάλλοι ιτήθηκαν δισεημιτελικό παγκοσμίου κυπέλου 5-4 στα πέναλτι το 1982 επτά από συγκλονιστικό παιχνίδι, το οποίο έληξε 1-1 στην κανονική του διάρκεια, ενώ στο έξτρα 30 λεπτό εμφανίστηκε το 3-3, με τους Γάλλους μάλιστα να προηγούνται 3-1 στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ακολούθησε το 1986, όπου το σκηνικό επαληθεύτηκε, τούτη τη φορά όμως δεν χρειάστηκε η παράταση αφού η Γερμανία επικράτησε 2-0. Πιο πρόσφατη επίσημη σύγκρουσή τους στο Μουντιάλ της Βραζιλίας για τους 8 της διοργάνωσης, με τα Πάντσερ να κερδίζουν με τέρμα του Απόντα σήμερα Χούμελς με 1-0. Αμφότερες θα προσπαθήσουν πρώτα να μακιγιάρουν τις αδυναμίες τους και να διαφυλάξουν το 0 στην άμυνα και εν συνεχεία να βρουν τους χώρους που θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για να σκοράρουν. Μάτς λοιπόν που μοιάζει ανοιχτό σε όλα τα ενδεχόμενα. Δεν περιμένουμε να πάρθουν ρίσκα από τις δύο πλευρές, στοιχείο που μας οδηγεί στη λογική κλειστού παιχνιδιού. Βάσει αυτού, το ενδεχόμενο να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο χωρίς τέρματα συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες, γι' αυτό θα αγοράσουμε το χ ημίχρονο σε απόδοση 1,72. Περιμένοντας ένα σφιχτό μάτς λοιπόν που δεν θα ξεφύγει σε ρυθμό και σκορ, βάζοντας και μία δόση στιγμιαίας έμπνευσης, ποντάρουμε στο ακριβές σκορ 1-1 σε απόδοση 4-40. Κάπου εδώ, ακόμα ένα γύρο στοίχημα έφτασε στο τέλος του. Εμείς ανάμε το ραντεβού μας για αύριο με τη σκιαγράφηση των δύο φιναλίστ. Έως τότε, να είστε καλά. Γεια σας. We'll be right back.